Πώς θα ήταν η ζωή σας αν δεν, όσο ωραία και να είσαστε και όσο αγαπημένοι και όσο καλά ταιριασμένοι, αν δεν είχατε τον Χάρη? Μπορεί και να μην ήμασταν μαζί τώρα. Το παιδί είναι ένας κρίκος που είσαι, συνδέεις, είναι αυτό που σε κρατάει για πάντα μαζί ή είναι αυτό που σε διαλύει αυτόματα. Μπορεί να διαλύσει και το ζευγάρι, βεβαίως. Είναι βεβαίως τόσο δυνατή αυτή η σχέση του καθενός με το παιδί, που ή στο διαλύει το πράγμα ή στο κρατάει πάρα πολύ σφυκά. Δεν είχαμε ουσιαστικά προβλήματα, δεν ξέρω πώς το λέει η Έλενα, αλλά περάσαμε και δύσκολα, αλλά ήταν στη φάση που είχε γεννηθεί ο Χάρης. Και μας ένωσε και είχαμε και ένα στόχο, ένα προορισμό ότι πρέπει όλα να τα ξεπεράσουμε, γιατί έχουμε ένα παιδί, έχουμε μια οικογένεια πια. Μπορεί να μην άντεχε ένας από τους δύο τις δύσκολες καταστάσεις. Εγώ πάνω σε αυτό που λέει, επειδή είμαι γυναίκα, καταλαβαίνω ότι εννοεί και εννοεί ότι αυτό που αποδεχόμαστε πολύ πιο εύκολα εμείς οι γυναίκες από τους άντρες, ότι μπορεί μια σχέση πάνω σε ένα σκαμπανέβασμα, σε μια δύσκολη στιγμή, αν δεν έχεις και κάτι που πραγματικά το αγαπάς πολύ και σε συνδέει πολύ με τον άλλον. Να είναι πιο εύκολο να πεις ένα. Πώς λέει ένα ζευγάρι που είναι ζευγάρι, δεν είναι παντρεμένο. Λέει, τελειώσαμε. Βρε, άντε, γεια. Και φεύγεις. Όχι, ναι, είναι το ίδιο εύκολο με ένα παιδί. Είναι εύκολο να φύγεις. Εντάξει, τώρα πια έχει γίνει και με τα παιδιά εύκολο. Δηλαδή, βλέπουμε ζευγάρια να χωρίζουν και με ένα και με δύο και τρία παιδιά. Δεν είναι όπως παλιά που το παιδί όμως το παιδί κράταγε όντως ένα γάμο. Παρ' όλα αυτά όμως. Αλλά σίγουρα, εντάξει, ναι. Καταρχήν, ζευγάρι που έχει παιδί και να χωρίζει δεν χωρίζει. Δεν γίνεται. Καλά, ποτέ. Είναι για πάντα. Μαζί είναι για πάντα αυτό η οικογένεια.